Να μας το πει καλύτερα, μην το λέω εγώ, να μην το περιγράφω. Εγώ σοκαρίστηκα που το άκουσα αυτό το πράγμα. Έχει πολλά χρόνια βέβαια που έγινε, αλλά πρώτη φορά το άκουσα από τον κύριο Ψουμιάδη. Καλησπέρα σας. Γιώργο μου, εσύ το λες, αλλά εγώ ανατριχιάζω τώρα. Και ανατριχιάζω γιατί μέσα σε ελληνικό αεροδρόμιο, σε ελληνικό έδαφος, ναι, σε πάτρια εδάφη, στη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, βρήκα τείχους πριν 15 χρόνια περίπου, 16-17 κάπου εκεί γύρω ήτανε, ναι, όταν δεν μπόρεσα να υλοποιήσω την επιθυμία του Γρηγόρη του Αρναότογλου να κατασκευάσουμε εγώ και αυτός ένα μικρό εκκλησάκι, τα παρεκκλήσια, ξέρεις. Πώς είχε γίνει, πείτε λίγο την ιστορία για κάποιον που δεν το είδε. Γιατί ήταν... ο Αρναότογλου ήρθε πριν γίνει στάρ, ναι, πριν γίνει πρίγκιπας. Όταν είχε κατέβει για πρώτη φορά στην Αθήνα και μου λέει: έχω μια επιθυμία, εσύ τώρα που είσαι εδώ θα μου την κάνεις. Λέω: δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να το ψάξω. Και ασχολήθηκα περίπου ένα εξάμηνο με αυτό το θέμα. Ποια ήταν η επιθυμία του, να γίνει ένα εκκλησάκι στο δρόμο του αεροδρομίου ή κοντά? Όχι, στα 10 μέτρα εκεί, εκεί που σταματάνε τα ταξί, το παλιό αεροδρόμιο. Ναι, ναι, ναι. Στον περιβάλλοντα χώρο. Okay. Από τη στιγμή που, διότι εμείς θέλαμε μέσα, ένα λίγο καλύτερο. Δυστυχώς ούτε αυτό δέχτηκα. Λέω, ρε παιδιά, ένα εκκλησάκι έξω. Όχι, λέει, γιατί υπάρχουν πολλά θρησκεύματα. Καταλαβαίνεις τώρα τις δικαιολογίες που βρήκανε. Ναι. Δυστυχώς τιμήσαμε, γιορτάσαμε όσο γιορτάσαμε, δεν γιορτάσαμε τα 200 χρόνια ελευθερίας της Ελλάδος από τον τουρκικό ζυγό και ακόμα είμαστε σκλαβωμένοι, απλώς δεν το έχουμε καταλάβει γιατί μας έχει κυριεύσει ο κομματισμός. Αφήσαμε την πατρίδα και σκεφτόμαστε μόνο τα κόμματα. Τι προβλήματα βρήκατε, ποιες ήταν οι αιτιολογίες τέλος πάντων? Η βασικότερη αιτιολογία ότι από αυτό το αεροδρόμιο ταξιδεύουν πολίτες πολλών θρησκευμάτων και δεν είναι σωστό να έχουμε αυτό που βρίσκουν και στο ελληνικό κοινοβούλιο και δεν υπάρχει μέσα εικόνα της Παναγιάς. Απίστευτο. Ότι επειδή ταξιδεύουν και άλλοι άνθρωποι από το αεροδρόμιο το εδώ της Θεσσαλονίκης, ναι, 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 ας πούμε, δεν είναι, ναι, σωστό, ναι, που πιστεύουν σε άλλες θρησκείες, άλλων θρησκευμάτων, όπως είπατε, δεν είναι σωστό. Τις τιμούμε όλες τις θρησκείες. Εννοείται. Αλλά δεν είναι σωστό. Τα εθνικά σύμβολα, έτσι τιμούμε και τις θρησκείες, τα λίμουν. Επίσης, με αφορμή αυτό που είπατε χθες το βράδυ, κύριε Ψωμιάδη, για τη σημαία, που περάσατε ή εντός εισαγωγικών επιβάλλατε εσείς στο ελληνικό κοινοβούλιο, άλλο απίστευτο και αυτό πριν από τόσα χρόνια. Δεν επιβάλλα, εγώ την τοποθέτησα. Ναι, γι' αυτό λέω, είπα εντός εισαγωγικών. Δεν ξέρω, επειδή είναι αθλητικό το θέμα, να μου επιτρέψει σε μισό λεπτό να το πω πώς έγινε. Ναι, δεν είναι μόνο αθλητικό, δεν είμαστε μόνο του αθλητικού. Όχι, αφορμή. Η αφορμή, δύο λεπτά, η αφορμή. Ναι. Το 1997, ναι, ο κύριος Κόκαλης, παντοδύναμος τότε, ναι, με τα πολλά πρωταθλήματα του Ολυμπιακού, έκανα μία δήλωση ότι... πώς το είχα πει... Δεν πειράζει, ξεπεράστε τη δήλωση. Είχατε με αφορμή... Και με έκανε μήνυση. Με αφορμή μία δήλωση, ναι, που κάνατε, ναι. Μια δήλωση ότι ξεπλένει βρώμικο χρήμα στο ποδόσφαιρο. Ακριβώς όπως το λέω τώρα. Ναι. Και έκανε μήνυση και ήρθε η άρχα ηλίας του βουλευτή Ψωμιάδη. Ναι. Το βράδυ της προηγούμενης μέρας κάθισα και έγραψα την ομιλία μου και κατά τις 12 η ώρα σκέφτηκα εγώ ως δικητηριώτης, ως Πότιος και ως Ζωηρός. Ναι. Δεν τοποθετώ και την ελληνική σημαία, ευκαιρία είναι. Θα υπάρχει δημοσιότητα. Πάω από την Ομόνια, αγοράζω μια σημαία. Ναι. Την τοποθετώ ανάμεσα στα χαρτιά μου, δεν το έβλεπε κανείς. Και την ώρα που μιλούσα, βγάζω τη σημαία, την τοποθετώ και μέσα σε μισό λεπτό με εντολή από όσο κακλαμάνει, η σημαία κατέβηκε. Έγινε δώρος, με κατήγγυλαν το ένα, το άλλο, ακόμα και δεξιοί και αριστεροί και πάντες. Ναι. Με τη δικαιολογία ότι η σημαία έχει έξω το κτίριο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, μα με συγχωρείς. Το Αμερικάνικο Κογκρέσο και η Βουλή και η Γερουσία και 100 σημαίες. Έτσι. Σε Αμερικάνικα τη σημαία δεν φέγει ποτέ ούτε από τα γραφεία ούτε από τα σπίτια του Αμερικάνου. Επίσης... Εγώ με το ζόρι... Ναι. Πείτε το, ολοκλώστε, κύριε Ψωμιάδη. Εγώ με το ζόρι τη Εθνική Επιτροπή σηκώνουμε μια σημαία στο μπαλκόνι να την κατεβάζουμε. Πράγμα. Γεγονός είναι ότι
ήμουν η αιτία που μετά από ένα δεκαήμερο τοποθετήθηκε η ελληνική σημαία στο ελληνικό κοινοβούλιο και νομίζω ότι μετά τη γέννηση της κόρης μου ήταν μια πράξη την οποία θα θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή. Με αφορμή λοιπόν αυτή την συζήτηση που κάνατε με τον Γρηγόρη για τη σημαία, για τις σημαίες, σκέφτηκα, προβληματίστηκα εκείνο, γενικότερα προβληματίστηκα πολύ χθες με την πολύ ωραία συνέντευξη που δώσατε στον Γρηγόρη το βράδυ στον Αντένα. Γενικότερα είναι απολαυστικές συνεντεύξεις σας και το λέω με ειλικρίνεια αυτό. Αλλά όχι, χθες, πρέπει μια χθες... μέρα να έρθω από εκεί να κάνω μια συνέντευξη μια ώρα. Τέλεια. Διότι μέσα σε 10 λεπτά εγώ δεν μπορώ εννοείται να εκφραστώ. Εννοείται. Διότι κάθε λέξη που λέω είναι και μια εγκυκλοπαίδεια. Εννοείται. Εντάχει τα λέω όλα και αυτά. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και θέλω να ακούσω και τη γνώμη σας για πολλά θέματα. Λοιπόν, προβληματίστηκα, θυμήθηκα ότι το τελευταίο ταξίδι που έκανα πριν εξωτερικό, πριν lockdown, καραντίνες και αυτά, ήταν στην Ιταλία, ήταν στη Ρώμη και ήταν γεμάτη ιταλικές σημαίες η Ρώμη σε πολλά σημεία. Με ιταλικές σημαίες. Και επίσης μετά προεκτείνοντας τη σκέψη μου με αφορμή την 25η Μαρτίου, κύριε Ψωμιάδη, και στη γειτονιά μου, για τη γειτονιά μου μιλάω μόνο, στη δική μας στην πολυκατοικία που έχει 6-7 σπίτια ας πούμε, υπήρχε μόνο μία σημαία και αυτή δεν ήταν στο δικό μου σπίτι. Φυσικά το ομολογώ, ντρέπομαι, το λέω, αλλά έτσι είναι. Και απέναντι σε μια πολυκατοικία που έχει καμιά σαρανταριά σπίτια ας πούμε, είχε δύο. Ωραία. Και δύο. Στεναχωρήθηκα και τράβηκα ταυτόχρονα. Εγώ εκεί που μένω έχει μια νυχτοσιά που έχει πάνω από 300 διαμερίσματα και ζήτημα προχθές να υπήρχαν 50 σημαίες και πολλές είπα. Έστω, μην μένουμε σε αυτό. Γιατί, λέτε. Γιατί, διότι όταν σηκώνει σημαία, όταν μιλάς για πατρίδα, όταν μιλάς για θρησκεία, σου λένε ότι είσαι εθνικιστής, ότι είσαι ακραίος, ότι το... μάθαμε στην Ελλάδα να βάζουμε ταμπέλες. Στην Ελλάδα είμαστε πολύ λίγοι για να είμαστε διχασμένοι. Λες ότι είσαι βασιλικός ταμπέλα, λες ότι είσαι κουκουέ ταμπέλα. Γιατί ρε παιδιά. Ναι, ναι. Γιατί ρε παιδιά. Είναι η μόδα της ταμπέλας. Είναι η μόδα της ταμπέλας τα τελευταία χρόνια, κύριε Ψωμιάδη, έτσι είναι. Σε όλα όχι, τα επίπεδα. Κοινωνικά, πολιτικά, αθλητικά. Η μόδα, αγαπητέ μου αδελφέ, είναι το μητού. Μητού, καλά το είπα, μητού, πόσο λένε αυτό. Αυτό με τις βίες πράξεις των γυναικών. Ναι. Η άλλη τα 25 χρονών πήγε, έκανε έρωτα και κατήγγειλε τον τάδε. Τι λέτε ρε παιδιά, έλεος πια, σε ποια κοινωνία ζούμε. Φτάσαμε στο σημείο τα παιδιά να σκοτώνουν τη μάνα και η μάνα τα παιδιά. Γιατί καλά έκανε και που το κατήγγειλε, γιατί το λέτε. Για ποιον. Για καλά έκανε και το κατήγγειλε. Μετά το κατήγγειλε την επόμενη μέρα, όχι μετά από 20 χρόνια. Μετά από 20 χρόνια, χωρίς να έχει στοιχεία, δεν μπορεί να το καταγγέλνει. Γιατί και μετά από 20 χρόνια, καλύτερα αργά παρά ποτέ που λένε. Δεν γιατί πειράζει, απόψεις να θες και τι σέβομαι. Όπως σέβομαι. Εγώ σέβομαι όλες τις απόψεις, διαφωνώ. Όμως, αύριο, αν ο Φιλιππίδης, ο Ιξ Φιλιππίδης, ο Ιξ, αφορτή, λέω, ποιος θα τον αποκαταστήσει. Ερώτηση κάνω σε ένα δημοσιογράφο. Ναι, δεν ξέρω. Αυτό δεν ξέρω να σου το απαντήσω. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω να το απαντήσω. Μου θυμίζει το Ζέρβα το Δήμο, ξαρικά νερά. Ποιο θα το αποκαταστήσει. Εγώ τι να σα πω, δεν είμαι νομικό. Δεν ξέρω. Η δική σου φωνή, όχι η δική σου προσωπική, η δημοσιογραφική φωνή το καταδίκασε. Διότι όλοι οι δημοσιογράφοι έχετε γίνει εισαγγελεί και φαρισαίοι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Συμφωνώ. Όχι όλοι, όχι όλοι, πολλοί, πολλοί. Μιλάω για τα μεγάλα κανάλια, κάτω. Ναι, αλλά αυτά από πού παίρνουν δύναμη, κύριε Ψωμιάδη, για να το κάνουν το αυτό, σύστημα. Να κάνουν αυτό το ρόλο, το να το έχουν σύστημα. Αυτό το ρόλο. Το σύστημα με κατάρτισε, που έφαγε το Χριστόδουλο, που έφαγε κι άλλους. Εδώ ξέρουμε ένα πολιτικό άντρα πολύ μεγάλο, που καταδικάστηκε, μπήκε φυλακή και αφόρτηκε από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια σε όλα τα θέματα. Ποιος θα τον αποκαταστήσει, έτσι λέει. Ποιος θα το αποκαταστήσει. Ποιος θα αποκαταστήσει εμένα που 7 δικαστήρια πήγα και έχω 7 αφροντικές, αλλά όταν πήγαινα ήμουν πρωτοσέλιδος και όταν έφευγα ούτε εισαγγελίες γάμο δεν με γράφανε. Ποιος. Και μπράβο στον Αδαού τον Γλύρης που είπε με νόμο πρέπει την επόμενη μέρα να αποκατασταθεί αυτός που καταγγέλθηκε, που κατηγορήθηκε. Ναι, έτσι είναι. Είναι δυνατόν να είναι πρώτη. Πολύ καλά το είπε. Θυμάμαι εγώ όταν ήμουν έκτοτος, ήμουν πρώτη είδηση στο Sky. Και ξαφνικά αθώθηκα και δεν υπάρχουν ούτε στα εισαγγελίες φυσικά τα δικά μου όλα είναι πολιτική δίωξη από συγκεκριμένο άτομο, όχι ούτε φορέα, ούτε κόμματα, ούτε κανένα. Συγκεκριμένο άτομο.
γνωστός. Εσάς ποιος σας έφαγε? Εδώ. Αυτός ο φιλοσκοπιανός, ο ψευτοοικολόγος. Μη λέμε ονόματα γιατί σας κάνει μήνυση. Α. Γνωστό το όνομα. Δεν επανέλαβε. Τα δικαστήρια τι αφού. Τα δικαστήρια πότε τελείωσαν τα δικά σας? Δηλαδή πότε. Δεν τελείωσαν. Α, δεν τελείωσαν. Όχι, θα ζήσω. Όχι, γιατί υπολογίζω να ζήσω άλλα 30-40 χρόνια ακόμη. Ναι. Θα τραβιέμαι. Και εγώ και ο Διονύσης. Θα τραβιόμαστε. Ο Διονύσης που τον υπεραγαπώ, τι κάνει, κύριε Ψωμιάδη, τώρα την ευκαιρία? Δεν μου επιτρέπεται να πω τι κάνει. Είναι ντροπή όμως που όπως εμένα έτσι και αυτό τον εγκατέλειψαν όλοι οι ευεργετητές και όλοι αυτοί που γίνανε μάγκες. Είτε στην Αθήνα γίνα μάγκες, είτε στην Θεσσαλονίκη γίνα μάγκες. Ο Διονύσης πρέπει να ξέρεις και το είπα, δεν το είπα χθες, το είπα σε άλλη συνέντευξη. Ναι. Εγώ κουβαλούσα χρήματα από την Αθήνα με τσαμπουκά, πήγαινα και τους εκβίαζα όλους τους υπουργούς του Καραμαλή και ο Διονύσης εκτέλεσε τεράστια έργα. Το έργο της νομαρχίας δεν είναι δικό μου, είναι του Διονύση, των συνεργατών του, των λειτουργών μέσα της διοίκησης και φυσικά των δύο κομμάτων του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας. Και τον Δημάρχο. Ναι. Δεν είναι έργο του Ψωμιάδη. Ολονών έργο. Γιατί βγαίνουν κάποιοι και λέει, εγώ έκανα. Τι έκανε από την τσέπη σου, τα έβαλε. Διεκδίκησε όμως και τα πήρα. Γι' αυτό λέω πρέπει να έρθω μια μέρα να κάνουμε μια συνέντευξη ναι, σε 7 ώρα το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα το κάνουμε και δεσμεύομαι. Όχι, δεν έρχομαι για μια ώρα. Δεν έρχομαι για μια ώρα. Θα πάω από τις 7 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Δεσμεύομαι. Θα το κάνουμε γιατί μου αρέσει να σας ακούω, γιατί μου αρέσει να σας παρακολουθώ. Μα παιδιά, δηλαδή υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Εγώ βγαίνω τα χρόνια από το πρωί μέχρι το βράδυ στο Ναυτέκη ο Απαδάκη και ποτέ δεν μου επέτρεψε να μιλήσω για τα έργα της νομαρχίας. Μιλούσαμε τότε πώς να σκοτωθώ με τον Σκουρδέλη, με τον Παπαδημούλη. Δηλαδή το μαύρο, το σκοτάδι πουλάει. Δεν πουλάει το φως. Μα η Ελλάδα μεγαλούργησε, ναι. Βοξάστηκε. Έδωσε το φως στην ανθρωπότητα δημοκρατία. Μιλάμε για δημοκρατία σε μια χώρα που έβρισε όλο τον κόσμο δημοκρατία και στη χώρα μας δεν έχουμε δημοκρατία. Δεν είναι δημοκρατία αυτή που ζούμε. Είναι σκλαβιά. Έχουμε καλή κυβέρνηση τώρα. Κατάλαβες, είπα προηγουμένως. Τι. Δεν ζούμε σε δημοκρατία. Η κυβέρνηση είναι πολύ ισχυρή. Mm-hmm. Η κυβέρνηση αυτή θα ξαναβγεί διότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ψάχνουν να βρουν αντιπολίτευση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία που εγώ μαζί με χιλιάδες επώνυμους ή ανώνυμους θεμελιώσαμε αυτή η παράταξη που μεγαλούργησε και δεν έχει καμία σχέση η σημερινή με τη χθεσινή. Ποιος τολμάει να το πει αυτό που λέω εγώ σήμερα? Ποιος τολμάει να το πει? Η πολιτική κατήντησε επάγγελμα. Εσείς τι έχετε? Η πολιτική κατήντησε επάγγελμα. Ποιος τολμάει να το πει αυτό? Είναι επάγγελμα. Εσείς τι έχετε όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Ψωμιάδη? Τι έχετε? Άγνοια κινδύνου έχετε και τα λέτε? Δεν έχει άλλο όχι, να τα λέει γι' αυτό. Απλώς, όχι απλώς. Λείπει η αλήθεια από την πολιτική μας κοινή. Κρύβεται η αλήθεια. Εγώ ποτέ δεν κρύφτηκα. Όπως μεγάλωσα στο διοικητήριο 7 χρόνων μάτωσα τα πόδια μου, έτσι συνεχίζω να ματώνω. Διότι δεν είναι τυχαίο, αγαπητέ αδελφέ και φίλε, 35 χρόνια ένας από το πουθενά, ένα παιδάκι από το διοικητήριο, 35 χρόνια έβγαινα πρώτος. Πέσε μου σε παγκόσμιο πολιτικό στερέωμα μία άλλη περίπτωση. Όχι, όχι, σας αγαπάει. 35 χρόνια πρώτος. Σας αγαπούσε και σας αγαπάει ο κόσμος. Ναι, ναι, αυτό το... Εντάξει, δεν είναι κάτι καινούργιο που λέω, το ξέρω. Ο κόσμος δεν με καθάρισε. Με καθάρισε το σύστημα. Το σύστημα το οποίο ελέγχεται από τον κύριο Σόρος. Θα επανέλθετε. Το ακούσατε το όνομα. Το άκουσα, Σόρος είπατε. Το άκουσα, ναι. Άμα, μπρο. Θα επανέλθετε. Σόρος, ναι. Θα επανέλθετε. Είμαι πολύ πιο δυνατός από το 82 που μπήκα στην πολιτική. Είμαι ενεργός, είμαι μάχημος, δηλώνω παρόν και θα δηλώνω παρόν μέχρι να κλείσω τα μάτια μου. Επίσης, μπήκα στη φάρμα, επίσης νιώθω την ανάγκη, επιτρέψτε μου, νιώθω την ανάγκη, γιατί είπατε τη λέξη, νιώθω την ανάγκη εγώ προσωπικά να σας ευχαριστήσω για τις στιγμές και για τα διδάγματα κυρίως που μου προσφέρατε απλόχερα με την παρουσία σας σε αυτό το παιχνίδι, στη φάρμα. Πραγματικά. Οφείλω να σας το πω αυτό. Γιατί μιλάω για τον εαυτό μου και επειδή το παρακολουθώ, την παρακολουθούσα και την παρακολουθώ ακόμη, έτσι είναι το μοναδικό από αυτά τα παιχνίδια, ξέρω όπως τα λένε, reality, όπως και να το λένε, που το παρακολουθώ, το μοναδικό είναι. Εγώ νιώθω την ανάγκη να σε ευχαριστήσω για τις στιγμές
που μας προσφέρατε περνώντας εκείνο το διάστημα. Μόνο που δεν παίξαν όλα, δεν παίξαν όλα, κόπηκαν πάρα πολλά. Και προχθές έφαγα με τον κύριο Κουτσαβάκη, τον Ρεμπέτη, ναι. Και έτσι μου είπε, τι? Αυτό που είπες προηγουμένως, σε ευχαριστώ πολύ. Θυμάμαι τα λόγια σου και πάνω σε αυτά προσπαθώ να συνεχίσω τη ζωή μου, γιατί και εγώ ειδικά έχω κάνει λάθη, μπορεί να είχα μία έπαρση. Δύο πράγματα θυμάμαι. Σταθερό στις αξίες μας. Στις αξίες. Και δεύτερον, όταν έχουμε πίστη, τόλμα. Όταν έχουμε πίστη, τόλμα. Και το βασικότερο, ναι. Αυτό που του είπα δημόσια, που Τσαβάκη, είσαι 23 χρονών. Όλη σου η ζωή είναι μια ημέρα δικιά μου. Το Κουτσαβάκι, δεν ξέρω, είμαι μάλλον με τη μειοψηφία. Εγώ τον αγαπώ και τον γουστάρω. Με μια εξαίρεση που είναι Ολυμπιακός, αλλά τέλος πάντων. Όχι, είναι δολοπλόκο το παιδάκι αυτό. Θα τον μαλώσω, θα τον πλακώσω. Είναι δολοπλόκο. Δολοπλόκο έχει δημιουργήσει όλα τα προβλήματα. Μόλις έχει μαλώσει εκεί μέσα. Είναι, τον είδατε, είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, έχει. Η φάρμα έχει τελειώσει. Ναι, ξέρω. Δεν κέρδισε. Αυτά είναι μακροσκοπημένα, άλλα τρία επεισόδια. Το ποιος κέρδισε δεν μπορώ να το πω, γιατί μετά θα με κόψουν και μετά τις εκπομπές. Δεν κέρδισε ο Κουτσαβάκης. Μια φορά ήταν στο τελικό ο Κουτσαβάκης. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Εγώ είμαι το Κουτσαβάκη, είμαι το Βασίλη. Το συμπάθησα πολύ και το Βασίλη. Στην πορεία. Όχι, λάθος κάνω. Ο Βασίλης και ο Αστρινός βοήθησαν πάρα πολύ σε θέματα που αν δεν ήταν αυτοί. Ακόμα θα σκάβαμε. Βοήθησαν πάρα πολύ. Τίποτε δεν έδειξε τηλεόραση, έδειξε δολοπλοκίες, ναι. Και έρωτες. Η φάρμα ήταν το μποστάνι, τα ζωάκια, η ελιά. Ναι. Και να σου πω, κλείνοντας, τι γνώρισα. Ναι. Μια μάνα δεν έχεις, γερή να είναι. Ναι. Γερή να είναι οι μάνες όλου του κόσμου. Σαν τη μανούλα δεν υπάρχει. Η μάνα Παναγιά. Ναι. Όχι, είναι ό,τι ερώτημα στον κόσμο. Παιδιά, κάνει μάνα, δεν κάνει. Έτσι. Έχουμε και τη μάνα την Παναγία. Για όσου πιστεύουν. Ναι. Εκεί, αδελφέ μου, γνώρισα τη μάνα γη. Αυτή που θέλει όλη την οικουμένη. Αυτή που την πατάμε, τη φτύνουμε. Και εγώ δεν ξέρω τι να μου τα πω. Αυτή τη μάνα τη γνώρισα. Χωρίς αυτή τη μάνα γη, τίποτε δεν μπορεί να λειτουργήσει στον κόσμο. Τίποτε. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Έτσι. Και πρέπει να τη σεβαστούμε. Γι' αυτό είπα. Βγήκα άλλος άνθρωπος και βγήκα άνθρωπος. Ναι, γέμισα τις μπαταρίες μου. Σας αγάπησε και άλλος κόσμος παρακολουθώντας σας εκεί στο... Άγκελα σου πω τώρα, μου το είπε και ο Γρηγόρης εχθές. Αυτό που ακούω κάθε μέρα είναι, δεν έπρεπε να φύγεις και πότε θα επανέλθεις. Πότε θα επανέλθεις στην πολιτική στα κοινά. Αυτά που κάναμε η δική μας η διοίκηση... Δεν έχουν γίνει ούτε θα γίνουν στα επόμενα 200 χρόνια. Δυστυχώς όμως ενόχλησε η φωνή μου. Έπρεπε να το είχα σκεφτεί αυτό. Όταν μιλούσα εγώ και κάτι πριν κλείσουμε, δεν το είπα στον Γρηγόρη, να το πω σε σένα. Ναι. Εγώ πριν 3 χρόνια δέχτηκα μια μήνυση από μέλη του αντιρατσιστικού κινήματος. Από τα 10 εκατομμύρια Έλληνες. Εγώ, ο τελειωμένος για κάποιους. Ναι. Γιατί εξακολουθώ και ονοματίζω τους πρόσφυγες. Μα τι είναι, κύριε Εισαγγελέα, δεν είναι ελαφροεισβολής, τι είναι. Παράνομα δεν πέω. Και δεχτήκατε μήνυση, είπατε. Μήνυση, ναι, και είναι το θέμα στον Εισαγγελέα. Για να σου δείξω να καταλάβεις τι κυνηγητό τρώω εγώ. Άρα πρέπει να μιλάτε λιγότερο. Πρέπει να μιλάτε λιγότερο. Εσύ τώρα τι είμαι, δηλαδή θέλεις να πάρω το χάπι της εσύ τώρα με βγαίνεις στο τέλειο με κριτήτσε, πιάσεις με κολλάς. Όχι, τώρα. Να λέτε λιγότερα. Όσο με κολλάς εσύ θα με λέω περισσότερα. Λοιπόν, δεσμεύομαι. Έχει το Παγιώτη να λέει. Δεσμεύομαι. Όχι, θα κάνεις εκπομπή καλή. Ναι, για την εκπομπή. Και θέλω, και θέλω να πείτε... Και δεν κολλώνω να έχεις ανοιχτή γραμμή. Και θέλω να μεταφέρετε την αγάπη μου στο Διονύση. Εγώ δεν είμαι από τους ευνοημένους του όλα αυτά τα χρόνια, το αλλά τον αγαπώ. Τον αγαπώ πολύ. Αν το καταλάβει ο Διονύσης. Ναι, έχετε τον τρόπο εσείς, γι' αυτό το λέω. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.